Καλημέρα. Ναι, είχαμε σήμερα ένα σοπ με την υποπτία του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Μαλτέζου. Ήταν όλοι οι φορείς εδώ. Θέμα ήταν η αντιπυρική περίοδος και το θέμα των δασικών πυρκαγιών. Ο κάθε φορέας πήρε το λόγο και είπε τα προβλήματα, τα μέτρα και τις δράσεις που έχει αναλάβει. Και στο τέλος πήρα το λόγο εγώ, ως εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που έχουμε και το κύριο σχεδιασμό για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με όλους τους φορείς. Δηλώσαμε έτοιμοι. Ό,τι λεπτομέρειες υπάρχουν σε θέματα καθαρισμού διαφόρων δρόμων, δασών, έχουν δρομολογηθεί να γίνουν. Με υδατοδοξαμενές, με τα πυροσβεστικά οχήματα, με τους εθελοντές. Όλοι οι φορείς δηλώνουν έτοιμοι να συνδράμουν στην προσπάθεια για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Προβλήματα πάντα υπάρχουν. Προσπαθούμε να τα λύσουμε και να προλάβουμε πριν έρθει η ώρα του κακού. Ήταν εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Συγκεντρωθήκαμε όλοι οι φορείς οι σχετικοί από τους δήμους, από τους ενστόλους, από τα στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι πράγματι φέτος έχει γίνει μια αρκετά καλή κινητοποίηση όσον αφορά την διάνοιξη των δασικών δρόμων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, με την έννοια ότι μπορεί να υπάρχει άμεση δράση και να είναι πολύ πιο αποτελεσματική και γρήγορη και ταχεία η παρέμβαση της πυροσβεστικής. Συζητήσαμε για το ποιες περαιτέρω ενέργειες πρέπει να γίνουν όσον αφορά τους κρουνούς, τους υδατικούς από πλευράς των δήμων, όσον αφορά το θέμα του καθαρισμού των πρανών και σε ποια σημεία υπάρχουν εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Συζητήσαμε όσον αφορά το θέμα της προσβασιμότητας που πρέπει να βελτιωθεί σε συγκεκριμένα σημεία που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και να γίνει άμεσα και διάφορα άλλα θέματα όπως τα προβλήματα με τους μελισσοκόμους οι οποίοι ειδικά στην περιοχή του Φαρμακά έχουν γίνει πάρα πολύ, δεν τηρούν τις αποστάσεις που πρέπει και κλείνουν τους δρόμους ή δεν εφαρμόζουν τις απαγορεύσεις για τα καπνίσματα των κυψελών. Συζητήσαμε επίσης και για δυνατότητα και για περίπτωση απαγόρευσης με απόφαση την οποία θα εκδώσω κατόπιν εισηγήσεως πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας στις περιόδους που είναι πολύ έντονο το έντονη πιθανότητα της πυρκαγιάς, όταν είναι 4 και 5 δηλαδή στο βάθμο επικινδυνότητας, ούτως ώστε να απαγορεύεται η πρόσβαση σε εκδρομείς και σε περιπατητές μέσα σε συγκεκριμένες ευαίσθητες δασικές περιοχές, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος των πυρκαγιών. Τέλος, το θέμα της επιμονής στην τήρηση της απαγόρευσης στο να καίνε κλαρούδια ή να καίνε χωματερές ή μικρές χωματερές, ενώ μέσα στις δασικές περιοχές δυστυχώς υπάρχουν χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων και αυτά είναι τα πλέον επικίνδυνα φαινόμενα που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Δυστυχώς... Όχι μόνο, και σε άλλες περιοχές υπάρχουν μικρές χωματερές. Βεβαίως. Τέλος... Το τέλος το είπα πριν, αλλά θα το πω τώρα και το εννοώ. Αποφασίστηκε ότι τα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης θα κοινοποιηθούν στην ΔΕΗ και στις ΔΕΙΑ, τις κατατόπους, ούτως ώστε να λάβουν γνώση αυτών που αποφασίσαμε. Πολλές από τις αποφάσεις μας αφορούν τόσο τη ΔΕΗ όσο και τις ΔΕΙΑ σχετικά με μέτρα που πρέπει να λάβουν για την ευόδοση του στόχου που δεν είναι άλλος αλλά από τον περιορισμό και την προστασία των περιορισμών των πυρκαγιών και την προστασία και την πρόληψη και την ασφάλεια των πολιτών.